Ένα ερώτημα για αρχή. Αλήθεια, πώς ανεξαρτήνει η δικαιοσύνη? Μιλάμε για άλλη εξουσία με βάση το Σύνταγμα. Ποιος ορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης? Οι κυβερνήσεις. Η εκάστοτε κυβερνήση κάθε φορά. Και όταν το ΚΚΕ έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά να εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης και στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση, τι είπατε? Όλα τα κόμματα είπατε όχι. Εσείς προσωπικά μπορείτε να πάτε ό,τι θέλετε, κύριε Καστανίδη, αλλά το κόμμα σας τι είπε? Είπε όχι. Και αυτό έχει καταγραφεί. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά μας γεννάται ένα ερώτημα. Αλήθεια, πόσο ανεξάρτητες μπορεί να είναι αυτές οι αρχές? Ανεξάρτητο τον τρόπο ορισμού τους. Δηλαδή, από τι είναι ανεξάρτητες? Είναι ανεξάρτητες από το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν? Ναι. Όχι. Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργία τους είναι αντιδραστικό? Βεβαίως. Γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντα κατά κύριο λόγο της αστικής τάξης, της άρχουσας τάξης της χώρας μας. Και είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Άρα έχουμε ένα δοσμένο πλαίσιο αντιδραστικό μέσα στο οποίο λειτουργούν οι συγκεκριμένες επιτροπές. Έχουμε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν να ξεφύγουν από αυτές? Όχι. Έτσι λοιπόν είναι πρόσχημα η όλη συζήτηση η οποία γίνεται, αν είναι ανεξάρτητος. Επί της ουσίας, από τι είναι ανεξάρτητες? Είναι ανεξάρτητες από τις ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού αυτές οι επιτροπές. Και επί της ουσίας δεν έχουν τίποτα παρά μια μεταβίβαση της ευθύνης από μεριάς της εκάστοτε κυβέρνησης στις λεγόμενες αυτές ανεξάρτητες αρχές. Για να χάνετε έτσι ο βασικός υπεύθυνος. Ποιος θέλει για την κατάσταση στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση? Το ΕΣΟΡΟΥ. Ανεξάρτητα έρχεται, αυτό φταίει. Ποιος θέλει για την κατάσταση που επικρατεί με τη μονοπόληση της αγοράς? Η Επιτροπή Ανταγωνισμού φταίει. Ποιος θέλει για το ένα ή η όποια ανεξάρτητη επιτροπή? Ας υπούσε κάποιες από αυτές, όπως ο συνήγορος του πολίτη, δεν έχει κανένα απολύτως, η όποια έκφραση γνώμης κάνει δεν έχει κανένα αποτέλεσμα πρακτικό. Κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Είναι μια έκφραση απλά γνώμης που άμα θέλει την παίρνει υπόψη στην κυβέρνηση ή η δικαιοσύνη ή όχι. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να την επιβάλλει τη συγκεκριμένη άποψη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όλη αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται σε σχέση και η διαπάλη η οποία υπάρχει για τον τρόπο ορισμού της διοίκησης προσπαθεί να καλλιεργήσει αυταπάτες, πρώτα και κύρια. Αυταπάτες γιατί? Ότι μπορεί στο δοσμένο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα να υπάρξει διαφάνεια, να υπάρξει τρόπος που θα αποτρέπει την εκδήλωση σκανδάλων, αλλά και τη διαφθορά. Όσες επιτροπές από οποιονδήποτε και αν ορίζετε και αν κάνετε, αυτό δεν πρέπει να το επιτύχετε. Γιατί μέχρι τώρα οι επιτροπές οι οποίες αλλιώς οριζόταν τη διοίκηση τους απέτρεψαν την εμφάνιση σκανδάλων? Ήταν σύνομες οι όποιες συμβάσεις έγιναν? Σύνομες προς τι? Προς ένα πλαίσιο που είπαμε ότι είναι αντιδραστικό, που εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά ότι ούτε η προηγούμενη λειτουργία αυτών των επιτροπών απέτρεψε τη διαπλοκή, ούτε βεβαίως και η σημερινή, η καινούργια που δημιουργεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πολύ περισσότερο μπορεί να αποτρέψει τη διαπλοκή. Γιατί η διαπλοκή βρίσκεται μέσα στο DNA του συστήματος και δεν μπορεί από αυτό να απαλλαγεί. Από τη στιγμή που όλο το σύνολο του νομοθετικού πλαισιού εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, που η πολυνομία η οποία υπάρχει δεν μπορεί να αναιρέσει αυτό το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η διαπλοκή. Αλήθεια, δεν είναι διαπλοκή ανάμεσα στο κεφάλαιο, στους κεφαλαιοκράτες και στο πολιτικό προσωπικό μια σειρά νομοθετικές πράξεις? Τι σημαίνει η κυβέρνηση, ας πούμε? Το πώς θα διευθετεί το χρόνος εργασίας με βάση, λέει, τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και στον κάλαθο των αχρήστων οι ανάγκες των εργαζόμενων.
Ποιον εξυπηρετεί αυτή η ρύθμιση? Τους επιχειρηματικούς όμιλους. Δεν είναι έκφραση διαπλοκής ανάμεσα στο πολιτικό προσωπικό και στην άρχουσα τάξη η απαγόρευση των απεργιών επί της ουσίας που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη διατηρεί η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Ή η φορολογική ασυδοσία την οποία έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και πολύ μεγάλα τμήματα του κεφαλαίου, αυτό τι είναι? Δεν είναι σκάνδαλο για το λαό που αγκομαχά με τη συσσόρευση των φόρων που καλείται να πληρώσει? Εκτός κι αν οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Και από αυτή την άποψη, ό,τι εργαλείο και αν αξιοποιηθεί, είτε αυτό είναι διαγωνισμός, είτε είναι ανάθεση απευθείας, είτε είναι παραχώρηση, είτε είναι σύμβαση, είτε είναι σύμπραξη ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όλες αυτές οι μορφές έχουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό περιθώρια για να καλλιεργηθεί η διαφθορά, η διαπλοκή και τα σκάνδαλα. Και από αυτή την άποψη θέλετε ακριβώς να καλλιεργήσετε αυταπάτες, αλλά και από την άλλη τη μεριά να συγκαλύψετε και το χαρακτήρα. Το χαρακτήρα δηλαδή που σημαίνει έργα για ποιον. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα αν γίνονται έργα με περισσότερο ή λιγότερη διαφάνεια, με περισσότερο ή λιγότερη νομιμότητα, είναι φανερό ότι τα έργα τα οποία μπαίνουν σε προτεραιότητα είναι αυτά που ικανοποιούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τέτοιου είδους έργα και υποδομές θα χρηματοδοτήσει. Τις υποδομές δηλαδή τις απαραίτητες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Για να διαμορφωθεί το απαραίτητο ευνοϊκό έδαφος σε δίχτυα και υποδομές να μπορούν να αναπτυχθούν οι συγκεκριμένες επενδύσεις. Ενώ αντίθετα άλλου είδους υποδομές που είναι απαραίτητες για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. Όπως είναι για παράδειγμα η ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία, τα έργα της σεισμικής θωράκισης ή η αντιπυρική προστασία. Αυτά δεν εντάσσονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Και από αυτή την άποψη θέλετε να συγκαλύψετε και κάτι άλλο ακόμη, όχι μόνο τις προτεραιότητες και το χαρακτήρα των έργων, αλλά και το γεγονός ότι το αστικό κράτος διαχρονικά από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του τι κάνει? Πουλάει φτηνά στους επιχειρηματικούς ομίλους και αγοράζει πολύ ακριβά. Αλήθεια, η ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αντανακλούσε την πραγματική αξία της επιχείρησης? Όχι βέβαια. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, με την κάτω της αξίας εκποίηση της Τρενοσέ, διευκόλυνε την Ιταλική Πολυεθνική να βάλει μικρό κεφάλαιο για να έχει περισσότερο, μεγαλύτερο ποσοστό κέρδος. Έτσι δεν γίνεται πάντα? Σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις αυτό έγινε. Από όλες τις κυβερνήσεις. Ή πώς αγοράζουν οι κυβερνήσεις? Πάντοτε πολύ ψηλότερες τιμές όλες οι προμήθειες πέρα από αυτές που ισχύουν ακόμη όχι μόνο στη χονδρική αγορά, στη χονδρεμπορική, ακόμη και στη λιανική αγορά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούν άμεσα τους επιχειρηματικούς ομίλους, τονώνοντας με έναν ακόμη τρόπο την κερδοφορία τους πέρα από όλους τους υπόλοιπους τρόπους. Και από αυτή την άποψη ούτε η διαφάνεια, ούτε η νομιμότητα μπορεί να αναιρέσει το γεγονός ότι ο λαός πληρώνει με διάφορους τρόπους για να μπορέσει να κερδίσει το κεφάλαιο με διαμεσολαβητή το αστικό κράτος. Και μάλιστα σε μία περίοδο όπου επί της ουσίας όχι μόνο στενάζει αλλά δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα από την τεράστια ακρίβεια την οποία έχει να αντιμετωπίσει, η οποία τσακίζει ακόμη περισσότερο το ήδη τσακισμένο λαϊκό εισόδημα. Τσακισμένο λόγω όλων των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα.
Και βεβαίως η εκτόξευση της ακρίβειας οφείλεται στην εκδήλωση του πολέμου λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά η άνοδος της τιμής των καυσίμων και της ενέργειας στο προηγούμενο διάστημα που οφείλονταν. Δεν οφείλονταν στην όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα που οδήγησαν στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βεβαίως. Και από αυτή την άποψη η ενεργητική εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και σχεδιασμούς έχει οδηγήσει ακριβώς το λαό να πληρώνει πανάκριβα την ενέργεια και τα καύσιμα. Έτσι λοιπόν το κόστος της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας τάξης το πληρώνει πολύ ακριβά, πανάκριβα ο ελληνικός λαός. Και αυτό δεν σχετίζεται μόνο τώρα με τον πόλεμο, αλλά σχετίζεται και κάτω από τις συνθήκες της υπεριαλιστικής ειρήνης με τον πιστόλι στον κρόταφο, που ο πόλεμος αποτελεί τη μετεξέλιξη της ίδιας πολιτικής με πιο βίαιο τρόπο. Δεν είναι έτσι το ζήτημα με την εξέλιξη στην ενέργεια. Τα προηγούμενα χρόνια όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εφάρμοσαν το σύνολο των κυβερνήσεων με κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, για την πράσινη μετάβαση, δεν οδήγησαν στις σημερινές συνθήκες εκτόξευσης της τιμής της ενέργειας. Η υπερφορολόγηση, τα τέλη ρήπων, το χρηματιστήριο ενέργειας, ποιοι ήταν αποφάσεις για να διαμορφώσουν ακριβώς το περιβάλλον να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αρπακτικά της ενέργειας στον τομέα αυτό για να διασφαλιστεί η κερδοφορία τους. Από αυτό λοιπόν το έδαφος και με βάση αυτά ακόμη και αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση ότι θα εξαγγείλει μετά από πολύ χρόνο, γιατί ήδη έχει πληρώσει πανάκριβα όλο το κόστος των καυσίμων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ασπιρίνες. Και μάλιστα στο ίδιο το πλαίσιο το αντιδραστικό της αναδιανομής, τις φτώχειες σε όλο και περισσότερους. Γιατί οι λιγότερο φτωχοί θα κληθούν να πληρώσουν για τους εξαθλιωμένους. Γιατί αυτό εκεί οδηγεί τα περιστοχευμένων μέτρων αντιμετώπισης της ακρίβειας. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα με την πάλη του ο λαός να βάλει φραγμό, να απαιτήσει εδώ και τώρα την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Βεβαίως, στη σημερινή συζήτηση η κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μας κούνησε το δάχτυλο δίνοντας εξετάσεις για ακόμη μια φορά υποταγής στους αμερικανοανατολικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, καταγγέλλοντας τις κινητοποιήσεις που γίνονται ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας και ενάντια στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Και βεβαίως δεν μας κάνει αυτό εντύπωση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ κοινάλ σήμερα είναι δοκιμασμένο κόμμα. Είναι δοκιμασμένο το 1999 έδωσε τα εδάφη της χώρας μας για να μπορέσει να εκδηλωθεί η εισβολή των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία με τις βάσεις να παίζουν ενεργητικό ρόλο προς αυτό. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς το λέμε καθαρά ότι η άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς μπορεί και η αποδυνάμωση και των δύο πόλων του υπεριαλισμού μπορεί να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση συνδεδεμένη με την πάλη για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές που βεβαίως αφενός θα οδηγούν σε μια ανακούφιση στις σημερινές συνθήκες τα λαϊκά στρώματα, αλλά και από την άλλη μεριά θα ανοίξουν το δρόμο για την ελπιδοφόρα προοπτική. Γιατί η ελπίδα δεν βρίσκεται στους διάφορους σωτήρες που έχουν δώσει ήδη εξετάσεις στην εφαρμογή της αντιλαϊκής και ταξικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.